Από το βιβλίο «Γνώση και άγνοια», 5ο, φιλοκαλικές σελίδες, σελίδα 29, «Ο δρόμος της πλάνης και ο δρόμος της γνώσης». Σε ένα από τα πολλά βιβλία των βουδιστικών και ινδουιστικών πλανών για την κατάκτηση της αλήθειας και της αυτοφωτίσεως, της αυτολυτρώσεως, της αυτοθεώθεσεως του νου, δηλαδή της αυταπάτης με τίτλο «Η Ζεν», εμελέτησα αμίαν παράγραφων ενδεικτική της διαφοράς μεταξύ του νεκρού στοιχείου της Ανατολής, των θρησκοσκεφτικο-φιλοσοφικών πρακτικών πλανών της Ανατολής, όπως υπάρχει και νεκρών στοιχείων της αιρετικής Δύσεως και της Ορθοδοξίας, που σφίζει από ζωή της Χάριτος και του Μυστηρίου. Η Σοφία Άντζακα ίδρυσε μία ανώνυμη ομάδα εσωτερισμού και αυτογνωσίας με κέντρο το Λιτόχωρο και την Αθήνα. Η αυτογνωσία της ομάδας στην ουσία είναι αγνωσία, διότι διδάσκεται ή αυτοεξέλιξης ή μετεμψύχωσης ο ατομισμός, αφού εν ονόματι του αυτοειδόλου έχουν χωρίσει πολλά ανδρόγυνα και καταργούν τα ιερά μυστήρια και την θείαν χάρη. Παρακαλούμε τον αναγνώστη να προσέξει τα κατωτέρω για να κατανοήσει τα λεγόμενα. Γράφει λοιπόν ένας διδάσκαλος γκουρού απευθυνόμενος στους οπαδούς του προκειμένου να κατασυγάσουν την ιδιότητα, την διανόηση, την κατανόηση και να εισέλθουν στην ταυτότητα του νου και να αντικρίσουν το φως του, που είναι ένα ακτιστό φως ή πολλάκις δαιμονικό φως πλάνης και απάτης φοβεράς. Σταματήστε όλους τους πόθους σας. Γίνετε σαν σβησμένες τάχτες και άψυχες ή σαν ένα παλιό λιβανιστήρι. Μετατρέψατε το νου και το σώμα σας σε άψυχο αντικείμενο της φύσεως, όπως μία πέτρα ή ένα κομμάτι ξύλου. Αυτά λέει ο δαιμονισμένος γκουρού. Εάν θα θέλαμε να μετατρέψουμε το κείμενο αυτό για να χαρακτηρίσουμε το μέγεθος του χάσματος από την μυστική αλήθεια της χριστιανικής ορθοδοξίας, τότε θα έπρεπε να γράψουμε: «Ασίγαστε ασύνη πόθε σας όλοι για το γλυκύτατο θεάνθρωπο νηφίον της υπάρξεώς σας και τα βάθη των μυστηρίων του. Γίνετε πυρωμένα κάρβουνα φωτιά θεϊκής πνοής σε ένα ζωντανό λιβανιστήρι που καίει με το μοσχολίβανο της νοεράς προσευχής, της αγάπης και της ταπεινώσεως. Μετατρέψατε το νου σας σε ένα μυστικό ιερέα και λειτουργών και το σώμα σας σε ζωντανό ναό του Αγίου Πνεύματος και Άγιον θυσιαστήριον την ύπαρξή σας σε πέτρα της πίσεως και σε δέντρων φυτευμένων κοντά σε ολόδροσες πηγές. Η δίψα για τη γνώση του Θεού, του κόσμου, του ανθρώπου παρατηρούμε πως είναι καθολική και πανανθρώπινη. Οι άνθρωποι κινούμενοι από αυτό το έμφυτο έστικτον τάση και ορμή είναι χάραξαν πολλά μονοπάτια για την ανέβρεση της γνώσης αυτής. Ποιο όμως είναι το αληθινό μονοπάτι και ποια η αληθινή γνώση? Ούτε τα βουδιστικά κείμενα Αβαταμ, Τσάκα, Πουταρίκα, Πράσνα, Παραμίτα, Νιρβάνα και άλλα, ούτε η βιουδιστική μέθοδη καθάρσεως υπερβατικού διαλογισμού Ζεν, Γιόγκα, Κοάν κλπ. Ούτε η Σίλα, ηθικές εντολές, η Ντιάνα, περισυλλογή, και Πράσνα, Σοφία, είναι δυνατόν να αποτελούν τη γνώση και τη σοφία, την άνωθεν κατερχομένη και το φως, ό φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι απλώς ανθρώπινα κατασκευάσματα, ανθρώπινες επινοήσεις και αναζητήσεις, υποκατάστατα για να κατασυγάσουν την δίψα της ψυχής. Ήθε η προαίρεση και η δίψα αυτή στην πλανεμένη Ανατολή να έβρει τον δρόμο της Βασιλείας, διότι εντός ημών εστίν η Βασιλεία του Θεού και εντός της αμόμου και ασπύλου νύμφης του της Εκκλησίας. Αυτός εστίν το μονοπάτι και η αληθινή γνώση που είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Αυτός εστίν το φως και ο ήλιος της δικαιοσύνης που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής.
Έξω από αυτόν τον δρόμο και την αλήθεια και τη ζωή και το φως της γνώσεως, κάθε άλλο μονοπάτι οδηγεί στον γκρεμό της πλάνης και στο σκοτάδι και στο θάνατο. Τόσο οι χριστιανικές αιρέσεις, παπισμός, προτεσταντισμός της Δύσεως, όσο και οι μη χριστιανικές ανατολικές θρησκείες, μαζί με τα παράγωγα της νέας εποχής New Age, δύναται να αποτελέσουν πλέον την νεοεικονοκλαστική εικονομαχία της τριαδολογικής εικόνας του ανθρωπίνου προσώπου. Οι ψευδείς γνώσεις της θεολογίας και της ανθρωπολογίας οδηγούν σε ψευδείς πεπλανημένες θεωρίες περί λυτρώσεως, αυτολυτρώσεως, θεώσεως, αυτοθεώσεως του ανθρώπου, μακράν της γνώσης της αληθείας, που είναι γνώσης της Ορθοδοξίας. Μία γυναίκα στην Αθήνα που ενεπλάκη στα δίκτυα των πλανών αυτών, είχε γίνει πνευματικό σε ένα φυτόν και οδηγεί το στην κατάσταση του δαιμονισμού, από το οποίο ελυτρώθη με την επιστροφή της στην Ορθόδοξο Εκκλησία την κυβωτών της αληθινής γνώσης. Και ενώ πολλοί αδελφοί μας δεν έχουν καθόλου μοιηθεί στα ευώδη περιβόλια της πίστεως μας, όπου ο άνθρωπος ευρίσκει των θεϊκών προορισμών του και παραμένουν αμύητοι της μάνας της Ορθοδοξίας, μειούντος ένα πολυδέδαλο συρφετών θεωριών, τεχνικών, εξελίξεων, εσωτερισμού, αγώνος κατά του εγωκεντρισμού, όπου η προσωπικότητα στεγανοποιείται, εξαρτοποιείται σε μύρια όσα σχήματα, όπως αυτοεξέλιξης, απόκριφες δυνάμεις, δόγμα του κάρμα, απελευθέρωση κοσμικής ενέργειας, κοσμική συνείδηση, ή θετική σκέψη, μαγνητισμός, ανεμοστρόβιλος, πρακτικές της νέας εποχής, γκουρουιστικές κινήσεις, θεοσοφικές κινήσεις, νεογνωστικές κινήσεις, πνευματιστικές κινήσεις, εταιρεία αντλεριανών σπουδών, ψυχολατρίες, μαγεία, σατανισμός. Τι λοιπόν λέγουν οι Άγιοι της Φιλοκαλίας μας, οι αληθινοί κάτοχοι και μέτοχοι των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος για την αληθινή γνώση? Λέγουν ότι η σοφία και οι γνώσεις είναι χαρίσματα θεϊκά. Το κάθε ένα χάρισμα όμως ενεργεί με διαφορετικών τρόπων. Ο μεν δίδοτε λόγο σοφίας, άλλο δε λόγο γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα Α Κορινθίους ΙΒ 8, η μεν γνώση ενώνει με την πείρα των άνθρωπων με τον Θεό, αλλά δεν κινεί την ψυχή σε λόγους για τα όντα. Η σοφία όμως, όταν δοθεί με φόβον, χαρίζει πνευματικών λόγων, τη γνώση, την προξενεί η προσευχή και η πολλή ησυχία και η τέλεια μεριμνία, ενώ τη σοφία την προξενεί η συνεχής μελέτη των λόγων του Θεού, χωρίς κοινοδοξία και η Θεία Χάρις. Φιλοκαλία δεύτερος τόμος. Η θεραπεία της ψυχής μας από τα φρικτά πάθη γίνεται πρώτον με ασκητικά πρακτικά και δεύτερον με θεωρητικά φάρματα. Οι γνώσεις, λέγουν οι Άγιοι, είναι ένας θεράπων ιατρών της ψυχής όταν υπάρχει φόβος Θεού και ταπείνωσης. Τα πάθη, όταν χρονίσουν, αυξάνουν τις πληγές και οδηγούν την ψυχή σε σύψη. Τον άνθρωπο όμως ο Κύριος τον έχει πρικίσει με γνώση, εμπειρία και επιτιδιότητα και μπορεί με τη χάρη του και με τη βοήθεια του πνευματικού του Πρόεδρος να τον θεραπεύσει. Διότι ο Κύριος θέλει να μεταβάλει στον άνθρωπο τη θνητότητα σε αθανασία λόγω της απείρου αγαθότητός του. Φιλοκαλία τόμος Β. Όταν μάθει ο άνθρωπος να υποτάσσει το κατώτερο, δηλαδή το σώμα, στο καλύτερο λογισμό και να μεταβάλει το χωρικό φρόνημα σε πνευματικό με τις ιδιότητες της αρετής, τότε πράγματι διάλεξε την αγαθή μερίδα της γνώσης του πνεύματος με την οποία πετάει πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα και προχωρεί κατόπιν στα ιερά βάθη του Θεού, εμπορεύεται το πολύτιμο μαργαριτάρι του λόγου και βλέπει με θαυμασμό τους αποκρύφους θησαυρούς του πνεύματος με μία ανεκλάνητη ουράρια χαρά. Αυτό είναι το οποίο λέγει ο Απόστολος. Να αποκτήσει η καρδία μας επίγνωση του μυστηρίου, του Θεού, του Πατρός και Ιησού Χριστού, ενώ η συν πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης απόκριφη. Κολασσίς Β. 3.